αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα με τουρβέ υπό την επίδραση σταθερής δύναμης F, η οποία σχηματίζει γωνία φ με τον άξονα της κίνησης. Το οριζόντιο δάπεδο παρουσιάζει τριβή. Μας ζητείτε να υπολογίσουμε το μέτρο της τριβής καθώς και το συντελεστή τριβής μεταξύ του αυτοκινήτου και του οριζοντίου δαπέδου. Ας σχεδιάσουμε το ορθογώνιο σύστημα αναφοράς όπου θα δουλέψουμε στην άσκηση, επιλέγοντας ως άξονα χ τον άξονα κίνησης του αυτοκινήτου. Ας σημειώσουμε τώρα όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο αυτοκίνητο. Είναι η δύναμη του βάρους, που είναι κατακόρυφη προς τα κάτω, η κάθετη αντίδραση FK από το δάπεδο στο αυτοκίνητο και τέλος η δύναμη της τριβής που είναι αντίθετη της κίνησης. Το σώμα κινείται ευθύγαμα και ομαλά, με σταθερή ταχύτητα. Επομένως πραγματοποιεί μια ευθύγαμη και ομαλή κίνηση. Επομένως από τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα θα πρέπει σφ να ίσο με το 0, δηλαδή σφχ ίσο με το 0 και σφψ ίσο με το 0. Αναλύοντας την δύναμη F στο ορθογώνιο σύστημα αξώνων, προκύπτει η συνιστόσα στον άξονα του χ, η FH, και η συνιστόσα στον άξονα του ψ, Fψ, όπου τα μέτρα τους δίνονται από τις σχέσεις 3 και 4. Ας υπολογίσουμε τη συνισταμένη στον άξονα των χ. Θα ισούται με FH μείον τάφ. Από τη σχέση 1 όμως, πρέπει σίγμα FH ίσον το 0. Επομένως, 0 ίσον FH μείον τάφ, δηλαδή FH ίσον με τάφ. Όμως, FH ισούται με F συνημήτων οφ, δηλαδή τελικά τάφ είναι ίσο με F συνημήτων οφ, κάνοντας πράξεις και με αντικατάσταση, τελικά βρίσκουμε ότι η τριβή είναι ίση με 2 ρίζα 2 νιου. Από τη σχέση 2, η συνισταμένη στον άξονα του ψ θα ισούται με Fψ συν FK μείον β. Η συνισταμένη στον άξονα του ψ είναι 0. Επομένως, θα ισχύει 0 ίσον Fψ συν FK μείον β, δηλαδή Fψ συν FK είναι ίσο με β. Όμως, Fψ ισούται με F ημίτρων οφ. Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει F ημίτρων 45 συν FK είναι ίσο με μη επί τζ. Δηλαδή, τελικά, κάνοντας πράξεις, υπολογίζουμε ότι η FK είναι ίση με 50 μείον 2 ρίζα 2 νιούτων. Μπορούμε τώρα να εφαρμόσουμε τον νόμο της τριβής. Ταφ είναι ίσο με μη επί FK, δηλαδή μη ίσον ταφ ως FK. Άρα, με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών, ο συντελεστής τριβής μεταξύ αυτοκινήτου και δαπέδου θα ισούται με μη ίσον 2 ρίζα 2 προς 50 μείον 2 ρίζα 2.